Για τα θέματα του σιδηροδρόμου. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΟΣΕ, ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης. Καλή σας μέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Το καλημέρα βέβαια σχηματικά πια, γιατί εμάς ο χρόνος έχει σταματήσει. Εννοείται, πρόεδρε. 28 Φεβρουαρίου. Δεν το συζητώ, εννοείται. Τώρα έχουν περάσει, νομίζω είμαστε στην έκτη μέρα, έκτη αν δεν κάνω λάθος μέρα σήμερα. Σωστά. Εσείς με την εμπειρία σας, τις γνώσεις σας και προφανώς έχετε μιλήσει και με συναδέλφους σας και πείτε μας σας παρακαλώ, τι έγινε. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω και προσωπικά αλλά και εκ μέρους των συναδέλφων μου τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων και καλή ανάρρωση και σωματική και ψυχική, γιατί θα έχουν πολλά ψυχολογικά τραύματα εννοείται. Οι άνθρωποι που έζησαν και επιβίωσαν αυτής της κατάστασης. Γρήγορη ανάρρωση λοιπόν στους τραυματίες. Λοιπόν, σήμερα πια έχουμε μια, όχι όλο το παζλ, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι από το παζλ, αλλά επειδή τα υπάρχουν... Τα βασικά στοιχεία τα έχετε πια, τι έγινε, έτσι δεν είναι? Αλλά επειδή πολλά στοιχεία ανήκουν στη δικογραφία, δεν μπορούν να είναι και ανακοινώσιμα, το αντιλαμβάνεστε αυτό, δεν θέλω το να παρέχουμε. Το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι, απλώς θέλω να μου πείτε αυτά που μπορείτε να μου πείτε. Καλώς. Λοιπόν, καταρχήν να εξηγήσω κάτι. Μιλάμε για μία περίπτωση η οποία έγινε, στην οποία όμως, ξέρετε, ένα ατύχημα ή δυστύχημα όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση, είτε είναι αεροπορικό, είτε είναι σιροδρομικό, είτε είναι ναυτικό, είτε οδικό, συντρέχουν πάντα 3, 4, 5 διαφορετικοί λόγοι, ποτέ ένας. Ναι. Υπάρχει ένας συνδυασμός λοιπόν πραγμάτων και γεγονότων των οποίων έγιναν και φτάσαμε δυστυχώς σε αυτό το τρομακτικό δυστύχημα. Με τα αποτελέσματα αυτά που τα βλέπουμε όλοι στις εικόνες. Γιατί εγώ δυστυχώς το έζησα και λίγο από πιο κοντά. Είδα εικόνες από πιο κοντά. Ναι. Επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη άποψη γενικά, γιατί ακούω διάφορα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τα πράγματα για μας είναι αρκετά... πιο απλά, δεν είναι τόσο σύνθετα. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν το προσοντολόγιο, το οργανόγραμμα, τα κουτάκια δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές σας, που αναγράφονται μέσα τα ονοματεπώνυμα των συναδέλφων μου. Έχει 2.000. Όχι, συνολικά του οργανισμού. Α, του οργανισμού λέτε, του οργανισμού. Ναι. Του οργανισμού. Και μιλάω από την Πάτρα έως το Πίθιο. Μάλιστα. Έως τον Εύρο πάνω, στα σύνορα. Έτσι, στο τριεθνές που λένε. Ναι. Πρέπει να είναι 2.100 θέσεις και υπηρετούμε αυτή τη στιγμή, συνολικά μιλάω, κάτω από 750. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε... Το 1/3 ότι... δηλαδή περίπου, Έτσι ακριβώς. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε με ασφάλεια... Ωραία, άρα το ένα πρόβλημα, το ένα αμαξοστοιχείο. Μισό λεπτό, γιατί είναι συνδυασμός για να μην γίνει παρερμήνευση. Τη σειρά των αμαξοστοιχείων των συγκεκριμένων όπως έχει γίνει και με τις ταχύτητες που μας ζητάνε να τις καλύψουμε. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πείτε μου τώρα. Πάμε στο δύο. Το δεύτερο θέμα και το πιο σημαντικό για μένα είναι η υποχρηματοδότηση. Γιατί όλα αυτά τα συστήματα που στα πιο πολλά κομμάτια δεν λειτουργούν, αλλά όπου λειτουργούν χρειάζονται και συντήρηση ταυτόχρονα, έτσι. Ακούστε με όμως λίγο σε αυτό, πρόεδρε μου, μισό λεπτό σε αυτό. Ο κόσμος ακούει όλες αυτές τις μέρες ότι από το 2000 μέχρι το 2023 έχουν δοθεί συνολικά 25 δις για το σιδηρόδρομο. Αυτά τα χρήματα πού έχουν πάει? Αυτό το ψάχνουμε και εμείς οι εργαζόμενοι. Ούτε στο ξέρετε να μάθουμε κι εμείς οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Ποιος να ξέρει. Αυτό είναι ένα στοιχείο έρευνας που θα πρέπει να γίνει εις βάθος πλέον. Ναι. Για να δούμε τι έγιναν όλα αυτά τα φαραωνικά έργα. Πού πήγανε όλα αυτά. Αυτό πρέπει να γίνει μια έρευνα. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει να κάνει με το σημερινό υπουργό. Ο οποίος έχει τις ευθύνες του, έτσι. Αλλά μιλάμε για διαχρονικά... Εγώ δεν αναφέρθηκα σε ονόματα, είπα από το 2000. Όχι, το σήμερα. Λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Ναι. Λοιπόν, έχουν περάσει 10-15 υπουργοί μεταφορών.
Απλώς το συγκεκριμένο υπουργό, ο οποίος έχει και αυτό το βαθμό ευθύνης, αλλά έχουν και οι υπόλοιποι. Όλοι έχουν σε αυτό το πλέγμα. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες, πρόεδρε. Είναι διαχρονικές, έτσι. Είναι διαχρονικά. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί, δεν ήταν κάποιο σεισμός αυτό. Είναι διαχρονικές ελλείψεις. Ναι. Λάθη σε εισαγωγικά. Τώρα. Πρώτον, λοιπόν, είναι και για τα έργα, το δεύτερο μάλλον, και το τρίτο. Είναι η υποχρηματοδότηση. Ενώ λοιπόν δεν έχουν γίνει τα έργα, υποχρηματοδοτείται και η συντήρηση. Μάλιστα. Όλα αυτά δηλαδή μαζί δημιουργούν ένα... Όλα αυτά λοιπόν είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός για να γίνει κάποια στιγμή. Που σημαίνει υπάρχουν βέβαια... συνεχείς αποχωρήσεις. Πρόεδρε μου, ακούστε με λίγο γιατί το αναρωτιέμαι κι εγώ. Η εικόνα που είχαμε όλοι μας, και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και ο κόσμος, είναι ότι έχουμε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, γρήγορα τρένα, ασφαλή ταξίδια. Αυτή την εικόνα είχαμε. Ναι, αλλά εμείς διαμαρτυρόμαστε και διαδηλώναμε και δεν μας ακούγε κανείς ότι δεν τα είχαμε αυτά. Σε αυτό έχετε δίκιο και έχετε στείλει και εξώδικα, έχετε κάνει και διαμαρτυρίες, τα έχετε γράψει, τα έχετε... Έχουμε πάει και σε δικαστήρια δίκιο. Και μας έχουν βάλει παράνομα και καταχρηστικές απεργίες μας και όλα αυτά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Τώρα, εμείς το λέγαμε στην κοινωνία. Ποιος μας ακούγε ήταν το θέμα. Τώρα στη Λάρισα. Καταρχήν ακούω, ούτε αυτό το ξέρω, γιατί το βγήκε αυτό τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες. Έπρεπε, υπήρχε μάλλον στη Βάρδια και άλλο σταθμάρχη σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά δεν ήταν στη θέση του. Κοιτάξτε, αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας, γιατί έχουν κατατεθεί τα προγράμματα εργασίας. Αυτό λέω, έχουν κατατεθεί προφανώς οι Βάρδιες. Θα έχουν κατατεθεί προφανώς, ναι. Βέβαια. Και μας κάνει εντύπωση, εμένα προσωπικά, και μας κάνει εντύπωση πώς τη δεδομένη στιγμή τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος εκεί πέρα, ναι, ενώ έχει καταθέσει τα στοιχεία και δεν μπορεί να βοηθήσει την περαιτέρω διερεύνηση. Γιατί μπήκε σε αργία. Εμένα μου κάνει εντύπωση πραγματικά αυτό. Μάλιστα. Καλά, και σε αργία δεν είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος. Αλλά μπορεί να κληθεί να καταθέσει και να δώσει στοιχεία. Έχει καταθέσει ήδη. Από μόνος του αυτόβουλα πήγε και παρεμβαίνει στον εισαγγελέα και κατέθεσε ό,τι στοιχεία είχε. Αλλά επιπλέον, μπορεί αν ήταν ενεργεία, θα μπορούσε να συνεχίσει την ερευνά του, έτσι. Μάλιστα. Γιατί καταθέτει συγκεκριμένα πράγματα στον εισαγγελέα. Τα οποία όμως αυτά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι στοιχεία της δικογραφίας, δεν μπορώ να τα ανακοινώσω. Δεν θέλω να πω, εγώ το ανέφερα, δεν θέλω να πούμε γιατί. Και γι' αυτό είπα σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και εγώ δεν το έχω, δεν το ξέρω. Το λέω γιατί το άκουσα, μου το είπανε και το λέω με επιφύλαξη. Από εκεί πέρα. Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω αν υπήρχαν δύο ή τρεις ή τέσσερις σταθμάρχες. Εγώ ξέρω ότι τα προγράμματα εργασίας κατατέθηκαν στον αρμόδιο που διερευνεί εκεί την. Αρμόδιο υπάλληλο που διερευνεί την ανάκριση και έχουν κατατεθεί όλα αυτά. Τώρα αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας. Μια ερώτηση ακόμα για να σας αποδεσμεύσω και ότι ξέρω ότι έχετε και δουλειά. Αν δεν κάνω λάθος, κλειδούχος δεν είστε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κλειδούχος είμαι. Κλειδούχος. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει αυτό το λάθος, να πηγαίνουν τα δύο τρένα, το ένα πάνω στο άλλο, επί 12-15 λεπτά πόσο ήταν, και να μην κατάλαβε κανένας τίποτα. Γιατί δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης της Λάρισας. Είναι και ο από πάνω σταθμάρχης που είδε το εμπορικό να περνάει και ήξερε ότι θα ανεβαίνει και το άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε να σου πω. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, καταρχήν, δηλαδή, να μας εξηγήσετε πώς μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν ο κλειδούχος, να πιάσουμε το θέμα του σταθμού της Λάρισας. Ναι. Ο κλειδούχος λοιπόν του σταθμού της Λάρισας, αν έχετε ακούσει που ακούτε και από τα ρεπορτάζ και τέτοια, υπήρχε και μια άλλη χαλασμένη αμαξοστοιχεία σε ακινησία που υπήρχε μέσα στο σταθμό της Λάρισας. Μια τρίτη λέτε αμαξοστοιχεία, αυτό το, η τρίτη μια αμαξοστοιχεία. Τρίτη αμαξοστοιχεία, ναι, η οποία προκάλεσε και την αρχική μπέρδεμα και την καθυστέρηση των δρομολογίων. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτή έπρεπε αυτή, να λοιπόν, την αμαξοστοιχεία. Αλλού. Αυτή λοιπόν έπρεπε να μεταφερθεί. Δηλαδή ο κλειδούχος του σταθμού σε σχέση με το επίμαχο κλειδί το οποίο έγινε το λάθος είχε μια απόσταση 700 με 800 μέτρα. Μάλιστα. Άρα δεν μπορούσε να έχει οπτική εικόνα. Ναι. Δηλαδή ο κλειδούχος ήταν στη νότια πλευρά του σταθμού και το κλειδί το επίμαχο ήταν στη βόρεια πλευρά του σταθμού. Κατάλαβα. Ήταν ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Η οθόνη μέσα δεν λειτουργούσε, γιατί λένε ότι στο σταθμό λειτουργεί μια οθόνη και σε κάποια απόσταση. Λειτουργεί μια οθόνη, αλλά αν ο σταθμάρχης ήταν εκτός του σταθμαρχείου, ήταν στην αποβάθρα και προσπαθούσε να δει την αμαξοστοιχεία. Άρα την εδώ, επίμαχη 62. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα εδώ κολλάει το αν έπρεπε ή όχι και αν υπήρχε στα χαρτιά και δεύτερο σταθμάρχης. Τρίτο άτομο.
Έτσι, δεύτερο άτομο, ναι. Αυτό λέω. Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε λοιπόν, Τσικαλάκη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα που μου είπατε για τον άλλο σταθμό στους νέους πόρους. Ναι, από το νέο πόρο, ο άλλος Ο συνάδελφος λοιπόν από τους νέους πόρους έκανε αναγγελία ότι πέρασε το εμπορικό στην καθόδου. Ναι. Και έδωσε μάλιστα και τηλεγράφημα. Αυτά στα ηχητικά, γιατί τα έχει κατάσχει η αρμόδια ανακριτική αρχή. Γιατί όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δεν το άκουσε η Λάρης αυτό. Αυτό δεν το άκουσε η Λάρης. Προφανώς, από ό,τι φαίνεται, η πιθανότατα δεν το άκουσε η Λάρης. Αυτό λέω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι τα συλληπιτήριά μου. Την καλημέρα μου. Στις οικογένειες και καλή ανάρρωση. Ευχαριστώ. Στους τραυματίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.